διαβάζεις? Ναι, ναι, φυσικά και διαβάζω. Α, γιατί πολύ ανήσυχης ακούω. Μπα, ιδέα σου είναι. Σοφία, τι ακριβώς κάνεις? Δεν ήξερα ότι μετά μαθηματικά κάνετε και γεωγραφική. Εμείς πάντως αυτό δεν το είχαμε στο πρόγραμμα. Έλα βρε Ελπίδα, ένα διάλειμμα είπα να κάνω κι εγώ τόσες ώρες πάνω από αυτό το βιβλίο. Αριθμοί, αριθμοί, αριθμοί. Όταν κλείνω τα μάτια μου αριθμούς βλέπω. Κοίτα τι ωραίο καιρό που έχει έξω. Είναι και Σάββατο. Ναι, όντως, έχει πολύ ωραίο καιρό. Δεν αντέχω άλλο. Τελειώνεις τουλάχιστον? Ακόμα μια άσκηση μου έμεινε. Εσύ τέλειωσες τις ασκήσεις? Κι εγώ τελειώνω. Κάτι λίγα μου έμειναν ακόμα. Λοιπόν, τελείωσε κι εσύ την άσκησή σου και θα σου πω μια ιδέα που έχω. Τέλεια! Ανυπομονώ! Τελείωσε επιτέλους. Τώρα ακούω την ιδέα σου. Λοιπόν, μιας και είναι Σάββατο και έχουμε ξεμπερδέψει από τα μαθήματα, σκεφτόμουν να καλέσουμε τη Λίνα και τα ξαδέρφια μας, να παίξουμε έξω στην αυλή, να τους κεράσουμε και να παίξουμε και κανένα επιτραπέζιο. Τι λες? Α, Ελπίδα, μπράβο σου. Τι να πω. Έχεις πολύ ωραίες ιδέες. Ωραία. Εγώ θα τους πάρω τηλέφωνο και θα τακτοποιήσω το σαλόνι. Εσύ μπορείς να πας να αγοράσεις χυμούς και πατατάκια? Φυσικά και μπορώ. Μην πάρεις μόνο αυτά που αρέσουν σε σένα όμως. Όχι βέβαια, έχουμε και καλεσμένους τώρα. Άντε να δούμε. Καλώς την. Πήρες, εντάξει? Όλα μια χαρά, πάω να βάλω τους χυμούς στα ποτήρια. Σοφία, γρήγορα έρχονται. Εντάξει, εντάξει, όλα είναι έτοιμα. Ναι, ναι, η Ελπίδα έχει αυτή την ιδέα. Σιγά βρε Σοφία. Λοιπόν, αφήστε τα αναγκαία, ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Να παίξουμε μπάλα. Ναι, φυσικά να παίξουμε. Να παίξουμε κυνηγητό με την μπάλα. Ναι. Έχει πολύ πλάκα αυτό το παιχνίδι. Κυνηγάω, όποιον κάψει μπάλα, κυνηγάει. 3, 2, 1.
παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πείτε τα νέα σας. Έπαθες. Τίποτα. Πώς τίποτα, ξαφνικά σε χάλασε η διάθεση. Έλα, πες μας. Καλά, είναι πολλά όμως. Δεν πειράζει, ίσως μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε. Να, μόλις θυμήθηκα το διαγώνισμα της Τρίτης, το διαγώνισμα των Αγγλικών στο φροντιστήριο και τα μαθήματα πιάνω που πρέπει να προετοιμαστώ. Έχω και το τένις, έχω να διαβάσω και το μικρό μου αδερφό και τόσα άλλα. Και δεν ξέρεις αν τα προλάβεις όλα αυτά, έτσι. Ακριβώς, δεν ξέρω αν θα το προλάβω. Και γιατί θα ζητάς μια βοήθεια, τουλάχιστον στα μαθήματα του σχολείου. Από ποιον να ζητήσω βοήθεια. Οι γονείς μου δουλεύουν όλη μέρα και όταν γυρνάνε σπίτι είναι κουρασμένοι. Η μεγάλη μου αδερφή έχει και αυτή τις δικές της υποχρεώσεις και δεν θέλω να τις απασχολώ με τα δικά μου. Μπορείς όμως να ζητήσεις βοήθεια και από κάπου αλλού. Από πού? Απ' τον Θεό! Δεν του ζητήσεις να σε κάνει όλες τις ασκήσεις, αλλά να σε δώσει δύναμη και όρεξη. Τα χρειάζεσαι άλλωστε με τόσο δύσκολο πρόγραμμα που έχεις. Και πώς θα ζητήσεις αυτή τη βοήθεια? Με την προσευχή φυσικά. Προσευχή, δηλαδή να ανοίξω όλα τα βιβλία που είναι στα αρχαία και δεν καταλαβαίνω τίποτα και να προσεύχομαι? Όχι ακριβώς έτσι. Θα γίνει και αυτό. Αλλά αργότερα. Τότε... Μπορείς να μιλάς στο Θεό με δικά σου λόγια. Απλά, όπως μιλάμε εμείς τώρα μεταξύ μας. Και εμάς μας έμαθε η μαμά μας να ζητάμε πρώτα-πρώτα τη βοήθεια του Θεού. Να, για παράδειγμα, πριν ξεκινήσουμε το διαγώνισμα, ζητάω φώτιση από το Θεό για να με βοηθήσει να απαντήσω σωστά στις ερωτήσεις. Και φυσικά, δεν ζητάμε από το Θεό μόνο αυτά που θέλουμε εμείς. Ποιο το νόημα τότε? Εγώ θέλω να μου δώσει αυτό που θέλω. Και δεν θέλω να αποτύχω στο διαγώνισμα. Ποιος θέλει να αποτύχει στο διαγώνισμα? Φυσικά και θέλουμε όλοι να γράφουμε πολύ καλά στα διαγωνίσματα. Όμως... Όμως τι, πού και πού να λέμε ας αποτύχω? Όχι, να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού να τα πηγαίνουμε καλά. Αν καμιά φορά αποτύχουμε, μην θυμάσουμε με το Θεό. Πώς είναι δυνατόν να μην στεναχωρηθώ? Ξέρεις, ο Θεός... Επιτρέπει να έχουμε κάποιες δυσκολίες και κάποιες αποτυχίες για κάποιο λόγο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για παράδειγμα, εγώ μπορώ να γράφω πολύ καλά στα διαγωνίσματα, να παίρνω συνέχεια υψηλούς βαθμούς και να λέω συνέχεια ότι είμαι η καλύτερη. Δηλαδή να υπερηφανεύομαι γι' αυτό, πράγμα που είναι πολύ κακό. Τότε ο Θεός θα μου στείλει μια αποτυχία. Τις αποτυχίες τις στέλνει ο Θεός για να καταλάβουμε τα λάθη μας. Γι' αυτό πρέπει να λέμε στην προσευχή μας, Θεέ μου, εγώ θέλω να γράψω καλά. Αλλά αν εσύ θέλεις να αποτύχω, τότε ας γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Για να καταλάβω δηλαδή, όταν προσευχόμαστε πρέπει να λέμε αυτό που θέλουμε στο Θεό, αλλά στο τέλος να λέμε Θεέ μου ας γίνει όπως θέλεις εσύ, σωστά. Σωστά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Πάντως προτιμώ να γίνεται αυτό που θέλω εγώ, αλλά τι να πω, θα το προσπαθήσω. Προσπάθησε και θα μας θυμηθείς. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα η αδερφή Δήμητρα. Τι ώρα είναι? Αχ, πέρασε η ώρα. Πρέπει να φύγω σιγά σιγά.
Λοιπόν, καλό μου παιδιά, τι ωραία που μαζευτήκαμε εδώ σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Όλη την εβδομάδα περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η μέρα του κατηχητικού. Σήμερα, παιδιά, έχω να σας πω μια πολύ όμορφη ιστορία. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Ο Δημήτρης ήταν ένα πολύ χαριτωμένο παιδί που πήγαινε πέμπτη δημοτικού. Ζούσε σε ένα πολύ όμορφο και περιποιημένο σπιτάκι μαζί με τους γονείς του, τα δύο μικρότερα αδερφάκια του και τον παππού του στο χωριό. Ο παππούς του Δημήτρη, που κι αυτόν Δημήτρη τον έλεγαν, ήταν ένας πολύ συμπαθητικός παππούς με κάτι μικρά χρυσά στρόγγυλα γυαλάκια. Πολύ τον αγαπούσε ο Δημήτρης τον παππού του. Κάθε φορά ανυπομονούσε να τελειώσει τα μαθήματά του για να κάτσει δίπλα στον παππού του και να ακούσει τις όμορφες ιστορίες που είχε να του πει. Άλλες φορές πάλι έβγαιναν οι δυο τους βόλτα και ο παππούς του του εξηγούσε πολλά πράγματα για τη φύση. Όταν ήταν χειμώνας και έκανε κρύο έξω, κάθεταν οι δυο τους στο σαλόνι και έπαιζαν επί τραπέζια. Όμως ο Δημήτρης παρατήρησε κάτι πολύ παράξενο. Κάποια στιγμή μέσα στη μέρα, κάθε μέρα γινόταν αυτό, ο κύριος Δημήτρης σταματούσε ό,τι και αν έκανε και κλεινόταν στο δωμάτιό του. Τον νίκησε λοιπόν και το Δημήτρη περιέργεια τι να κάνει άραγε ο παππούς στο δωμάτιο. Μια μέρα λοιπόν έμειναν μόνοι τους στο σπίτι και διάβαζαν μαζί την εγκυκλοπαίδεια. Ο κ. Δημήτρης σταμάτησε λοιπόν κάποια στιγμή, άφησε μόνο του τον εγγονό του και πήγε στο δωμάτιό του. Ο Δημήτρης είπε «Να η ευκαιρία μου λοιπόν» και στις μύτες των ποδιών του πήγε σιγά σιγά έξω από το δωμάτιο του παππού του. Έβαλε το μάτι του στην κλειδαρότρυπα και με δυσκολία προσπαθούσε να δει τι γίνεται μέσα. Κάποια στιγμή βλέπει τον παππού του να παίρνει ένα κερί και να ανάβει το καντιλάκι στο μικρό εικονοστάσι που είχε στο δωμάτιό του. Έπειτα έκανε το σταυρό και γονάτισε. «Α, άρα ο παππούς μου προσεύχεται», σκέφτηκε ο Δημήτρης. Και εκεί που ετοιμαζόταν να φύγει, γιατί το μυστήριο είχε λυθεί, άκουσε κάτι πολύ περίεργο. Ο κ. Δημήτρης ξεκίνησε να λέει την αλφαβήτα. Α, Β, Γ, Δ. «Αμάν, τι έπαθε ο παππούς μου, γιατί λέει την αλφαβήτα? Δεν την ξέρει, τώρα τη μαθαίνει ή μήπως έπαθε κάτι το μυαλό του?» Άρχισε να ανησυχεί. Όλο το βράδυ το μυαλό του τριγύριζε στο παππού του και την αλφαβήτα. Έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να το πει στους γονείς του. Το επόμενο πρωί κάθισε δίπλα τους και ξεκίνησε να τους λέει «Λοιπόν, μαμά και μπαμπά, κοιτάξτε, νομίζω πως ο παππούς δεν είναι καλά. Νομίζω πως πρέπει να καλέσουμε το γιατρό». Οι γονείς του το κοίταξαν με απορία. «Γιατί, τι έγινε? Μήπως ο παππούς δεν αισθάνεται καλά? Μήπως πονάει κάπου και δεν το λέει?» Όχι, τίποτα από αυτά». «Τότε...» «Ακούστε με προσεκτικά. Παρατήρησε πως ο παππούς κάποιες φορές τη μέρα μας αφήνει και φεύγει και κλείνεται στο δωμάτιό του. Ήθελα λοιπόν κι εγώ να δω τι συμβαίνει. Οπότε χτες το βράδυ που ήμασταν μόνοι μας, βρήκα την ευκαιρία και πήγα έξω από το δωμάτιό του. Και τον άκουσα να λέει Α, Β, Γ, Δ, έφτανε μέχρι το Ω και πάλι από την αρχή. Δεν έλεγε τις γνωστές προσευχές που ξέρουμε όλοι. Να ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι καλά». Ο μπαμπάς του Δημήτρη χαμογέλασε. «Έλα εδώ, παιδί μου», του είπε. «Καταρχήν πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι σωστό να είμαστε περίεργοι ούτε να κρυφοκοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Όμως για να καταλάβεις ότι ο παππούς σου είναι καλά και δεν έχει τίποτα, πρέπει να το ρωτήσεις εσύ ο ίδιος τι είναι αυτό που έλεγε στην προσευχή του. Όμως πρώτα πρέπει να του ζητήσεις συγγνώμη για την περιέργειά σου. Συμφωνεί?» «Εντάξει μπαμπά, αλλά πώς θα του πω ότι κρυφά άκουγα? Μη στεναχωριέσαι, ο παππούς σου είναι πολύ καλός άνθρωπος. Δεν θα θυμώσει». Το απόγευμα ο Δημητράκης κάθισε δίπλα στον παππού του. «Παππού, καταρχήν, συγγνώμη». «Συγγνώμη», του είπε εκείνος. «Τι ζαβολιά έκανες πάλι?» «Τίποτα, παππού. Απλά, όταν πήγες χθες στο δωμάτιό σου, ήρθα κι εγώ από πίσω σου. Στάθηκα έξω από την πόρτα
και άκουγα που έλεγες την ΑΒ. Καταλαβαίνεις, παππού, έλεγες την ΑΒ. Γιατί το έκανες αυτό? Μήπως τώρα τη μαθαίνεις? Γέλασε ο κύριος Δημήτρης. Άκουσε, παιδί μου, του είπε. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν σαν και σένα, πήγαμε με τον μπαμπά μου στο Άγιον Όρος. Εκεί, σε μια μικρή σκήτη, ζούσε ένας Άγιος Γέροντας. Μια μέρα, λοιπόν, πήγε να σκαλίσει τον μικρό του κήπο και τον άκουσα να λέει την ΑΒ. Και σαν και σένα, πήγα και το ρώτησα γιατί τη λέει. Τότε εκείνος μου είπε, «Κοίτα, Δημητράκη, κάθε φορά που λέω την ΑΒ, λέω στο Θεό, «Πάρε, Θεέ μου, όποια γράμματα θέλεις εσύ. Θέλεις να πάρεις το π, το όμικρον, το νι και το όμικρον και να μου στείλεις πόνο? Κάνω ό,τι θέλεις. Θέλεις πάλι να είμαι υγιής? Πάρε το ύψιλον, το γάμα, το έψιλον, το γιώτα και το αλφα και στείλω μου υγεία, όπως θέλεις εσύ». Βέβαια, με αυτή την ιστορία, δεν θέλουμε να πούμε πώς την ώρα της προσευχής μας θα λέμε την ΑΒ. Αλλά τι, το καταλάβατε? Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Να Του ζητάμε κάθε καλό, όμως στο τέλος να λέμε, «Γεννηθήτω το θέλημά Σου, ας γίνει, Κύριε, όπως Εσύ θέλεις». Έτσι δεν λέμε άλλωστε και στο Πάτερ ημών? Και τότε, παιδιά, θα ξέρουμε πως όποια δυσκολία και αν περνάμε, την επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο, για να μας κάνει καλύτερους και φυσικά για τη σωτηρία μας. Για παράδειγμα, ετοιμαζόμαστε για ένα τελικό τένις. Πριν από τον αγώνα, κάνουμε την προσευχή μας να νικήσουμε. Όμως, αν στο τέλος πούμε, «Ας γίνει, Θεέ μου, όπως Εσύ θέλεις», είτε νικήσουμε είτε χάσουμε, τότε θα είμαστε πάλι χαρούμενοι. Να ξέρετε, παιδιά, πως για εμάς, τα παιδιά του Θεού, η προσευχή είναι το πιο ισχυρό όπλο μας. Από αυτή παίρνουμε δύναμη, από την επικοινωνία μας με το Θεό. Γι' αυτό και εσείς από τώρα που είστε μικρά πρέπει να μάθετε να προσεύχεστε. Να ευχαριστείτε το Θεό για όλα τα καλά που σας δίνει, ακόμη και για τα πιο απλά, τα καθημερινά, που τα θεωρούμε δεδομένα. Αδελφοί, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο να προσευχόμαστε. Οι σχολικές υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές και όχι μόνο. Κι όμως μπορούμε συνέχεια να προσευχόμαστε. Για παράδειγμα, όταν είμαστε στο δρόμο και πηγαίνουμε στο σχολείο, μπορούμε από μέσα μας να προσευχόμαστε. Ή μπορεί να λες την ευχή, «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μπράβο, Σοφία! Αυτή η προσευχή, αν και είναι μικρή, είναι πάρα πολύ δυνατή. Παιδιά, σήμερα θα θέλαμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη, που παρακολουθεί ανηλυπώς την Αλλιώτικη Παρέα. Να του ευχηθούμε καλή πρόοδο και να είναι πάντα χαρούμενος. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι που αφήσαμε προχτές στη μέση? Ωχ, βρε Σοφία, όρεξη που έχεις. Πώς να μην έχω όρεξη για παιχνίδι, υπάρχει καλύτερο πράγμα? Υπάρχει. Και ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ανυπομονούμε να ακούσουμε. Αυτές τις μέρες προσπάθησα να κάνω όλα αυτά που μας είπε η αδερφή Δήμητρα. Και φυσικά αυτά που μου λέγατε εσείς πριν λίγες μέρες, πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε προσευχή. Και? Και κατάλαβα, Ελπίδα, πόση πολύ δύναμη πήρα. Και πως όλα τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις που είχα τα έκανα με ηρεμία. Μπράβο, μας κάνεις πολύ χαρούμενους. Εσείς με κάνετε πολύ χαρούμενοι που μοιραστήκατε αυτό το πανίσχυρο όπλο, την προσευχή μαζί μου.
Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα φτιάξουμε δύο γεύσεις παγωτών, φράουλα και πραλίνα. Τελικά που θα χρειαστούμε είναι γάλα ευαπορέ, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 500 ml φυτική σαντιγί, 10 με 15 φράουλες και 2 με 3 κουταλιές πραλίνα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε τη φυτική σαντιγί και τη ρίχνουμε στο ένα μπολ. Και παίρνουμε και το μαξιδάκι χυρός και χτυπάμε. Για τώρα που χτυπήσαμε τη σαντιγί μας, η σαντιγί μας θα πρέπει να είναι κάπως σαν του γιαουρτί, ούτε πολύ σφιχτή, ούτε πολύ αραιή. Τώρα θα ρίξουμε το ζαχαρούχο γάλα. Τώρα, παιδιά, όσο έχει μείνει μέσα ζαχαρούχο, θα πάρουμε ένα κουτάλι και θα το αδειάσουμε. Τώρα θα το ξαναχτυπήσουμε. Τώρα αφού το χτυπήσαμε θα ρίξουμε το γάλα ευαπορέ. Το ρίξαμε σιγά σιγά όσο ανακατεύουμε, γιατί αν το ρίξουμε απότομα, αν το ρίχναμε απότομα θα πετάγονταν όλο και θα λερωνόμασταν. Οπότε το ρίχνουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Τώρα θα πάρουμε το μείγμα μας και θα το χωρίσουμε. Τώρα θα πάρουμε την πραλίνα και θα τη ρίξουμε σε αυτό το μείγμα. Με ένα κουταλάκι. Και τώρα θα πάρουμε το μίξεράκι, το μίξερ χυρός και θα το ανακατέψουμε. Αφού τα ανακατέψουμε, θα πάρουμε ένα από τα δύο μπολ και θα το ρίξουμε μέσα. Και θα το κλείσουμε. Θα το αφήσουμε στην άκρη και θα ετοιμάσουμε τώρα τη φράουλα. Θα πάρουμε τις φράουλες και θα τις ρίξουμε μέσα στο μείγμα μας. Και θα ανακατέψουμε. Ωραία.
Παιδιά, το ανακατέψαμε. Θέλει λίγο ανακάτεμα, δεν θέλει πολύ. Και να ξέρετε, δεν θα σας πάρει χρωμάρα το παγωτό σας, γιατί δεν θα βάλουμε μέσα χρώμα ζαχαροπλαστικής. Λοιπόν, τώρα θα το βάλουμε και αυτό στο μπολ. Θα πάρουμε ξανά το μπολ, ένα μπολ, και θα το αδειάσουμε. Θα βάλουμε το καπάκι και σε αυτό θα το κλείσουμε και τώρα θα το αφήσουμε στον καταψύκτη για περίπου 8 ώρες μέχρι να παγώσουν. Εγώ είχα ετοιμάσει παγωτό από χθες το βράδυ για να μην περιμένω 8 ώρες. Τώρα, παιδιά, θα πάρουμε και θα το βάλουμε σε ένα μπολ. Θα το σερβίρουμε ουσιαστικά. Ορίστε. Και το ίδιο θα κάνουμε και στο φράουλα. Ωραία, παιδιά, τώρα θα δοκιμάσουμε. Ωραίο. Καλή σας όρεξη. Σ' άρεσε, Σόνια? Ναι.